Και όπως είχαμε πει και λίγο νωρίτερα, Έχουμε και τον πρώτο καλεσμένο μα για τη φετινή χρονιά. Μα κάνει ποδαρικό ο κύριο Γιώργο Αλεξάκη, ενταταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Είναι και αντιπρόεδρο στον Οργανισμό Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών τη Ευρώπη. Καλησπέρα, κύριε Αλεξάκη. Καλησπέρα και με πολύ χαρά κάνω ποδαρικό <laughs> στην εκπομπή σα. Εύχομαι να πάει καλά το 2019, αλλά και ακόμα περισσότερο. Και ακόμα περισσότερο. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Καλή χρονιά να έχουμε να έχουμε. Το πιο σημαντικό να έχουμε καλά γεγονότα που να τα αναδεικνύετε εσεί ω ειδήσει μετά, ναι. να διαδίδονται, να φέρουν άλλα καλύτερα και ούτω καθεξής. Ε, αισθανόμαστε κι εμεί καλύτερα άμα λέμε ωραίε ειδήσει. Πραγματικά, ε. ε όπως Όπω και να το κάνει, στι στενάχωρε είναι και για του ανθρώπου στου οποίου αναφέρονται, αλλά ε, και εμεί πέρα από τη δουλειά. Βέβαια, είναι και αυτό που ένα. Που τι επεξεργάζονται, που τι παρουσιάζουν ένα θέμα. Ακριβώς. Να μιλήσουμε λοιπόν για την περιφέρειά μας. Μια μικρή περιφέρεια υπάρχουν ίσως και μικρότερες. Βεβαίως. Ε... Για τα μεγέθη της Ελλάδας είναι μια μεσαία περιφέρεια αν αναλογιστούμε ότι έχουμε ένα πληθυσμό της τάξης των 680.000 ενώ το Ιόνιο πέλαγος θα, σπούμε, θα σας πω ότι έχει 250.000. Να, να δούμε ναι. μια διαφορά έτσι. Ναι. Ε, όμως σε επίπεδο ευρωπαϊκό είμαστε μάλλον μία μικρή περιφέρεια. Θα σας πω για μία μεγάλη περιφέρεια, την περιφέρεια της Σικελίας που έχει 6 εκατομμύρια. Άρα δείτε 10 ναι. φορές μεγαλύτερος πληθυσμός. Ε, είμαστε λοιπόν στη μέση ή προς τα κάτω σε μία ευρωπαϊκή κατάταξη των περιφερειών. Όμως σημασία δεν έχει μόνο το τι πληθυσμό έχεις, σημασία έχει... Ε, τι ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν παράγεις και αν θέλετε στις μέρες με σημασία έχει και τι τεχνολογία παράγεις. Έχουμε παραδείγματα που μικρές περιφέρειες παράγουν μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι πάντα θέμα α, μεγάλων υποδομών. Είναι θέμα ανθρώπινου κεφαλαίου. Είναι θέμα ενός καλού πανεπιστημίου, ενός καλού ερευνητικού ιδρύματος και έξυπνων ανθρώπων που αφούγράζονται την αγορά, την διεθνή αγορά πλέον, γιατί ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης Σουστά. και με κατάλληλες συνδυασμούς μπορούν να παράξουν πολύ καλά αποτελέσματα και να κάνουν γνωστή την περιοχή τους, να πουλήσουν το προϊόν τους σε όλο τον κόσμο, να εισάγουν πλούτο στην περιοχή τους που είναι και το ζητούμενο σήμερα. Και η τεχνολογία βοηθά, δηλαδή στο να μην θεωρείτε μια περιφέρεια απομονωμένη. Ακριβώς, Έτσι. Α, αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση και ορισμένοι μπορεί να το καταργούνται, υπάρχει και η άλλη πλευρά του, η καλή πλευρά. Ότι σήμερα με έναν υπολογιστή στο χέρι νιώθεις ότι είσαι πολίτης του κόσμου. Είσαι παντού. Είσαι παντού. Μπορείς να δεις πολλές εικόνες από όλο τον κόσμο, να συμμετέχεις σε γεγονότα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και να ειδικά για εμάς που είμαστε νησί να άρουμε την γεωγραφική απομόνωση που μας προσδίδει ο νησιωτικός χαρακτήρας μας. Ναι, αμέσως αμέσως Έτσι. έχουμε ένα μειονέκτημα από τη μία. Ακριβώς, έχουμε ένα μειονέκτημα από τη μία, την γεωγραφική απομόνωση που αυξάνει το μεταφορικό κόστος των ανθρώπων και των προϊόντων και εδώ βάζουμε και το αίτημα του μεταφορικού ισοδύναμου για την περιφέρεια επίκαιρο της Κρήτης. Επίκαιρο αυτό το διάστημα. Έτσι επίκαιρο και σημαντικό. Να σας πω ότι οι Βαλιαρίδες νήσοι έχουν μία επιδότηση της τάξης του 75% του αεροπορικού του εισιτηρίου. Είναι δηλαδή, πάρα ο πολύ σημαντικό. ο πληρώνει το υπόλοιπο 25%. 25% μόνο και το κράτος πληρώνει το 75% ως αναγνώριση της, γεω... της δυσκολίας πρόσβασης αφού είναι νησί ναι. εμείς δεν ξέρω αυτό... θεωρούμαστε από το κράτος ως μια πλούσια περιφέρεια και όχι, οι κάτοικοι όχι. Ε, από τη συζήτηση που, που έχω κάνει εγώ για το θέμα αυτό με τον πλέον αρμόδιο υπουργό η απάντηση ήταν τα λεφτά που είχαμε να δώσουμε ήταν λίγα και αν βάζαμε την Κρήτη δεν θα φτάναν για τα υπόλοιπα νησιά για αν θέλετε είναι μια πραγματικότητα αυτό σε κρίσης όμως ε, δεν πρέπει να μείνουμε και εμείς έξω από την ε, από το μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί πραγματικά αναλογιστείτε τα κριτικά προϊόντα, τα κυπευτικά το λάδι, όλα αυτά μειονεκτούν στον ανταγωνισμό τους με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα, δεν σας πάω στα ελληνικά, ναι. προκειμένου να φτάσουν στην αγορά της κεντρικής Ευρώπης όταν συναγωνίζονται την Ισπανία, όταν συναγωνίζονται την Ιταλία, έτσι να το δούμε. Μην το δούμε ο ανταγωνισμός μεταξύ Κρήτης, Ρόδου, Μιτιλίνης. Όχι, αυτό δεν υπάρχει ανταγωνισμός, πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ ημών. Ναι, αυτό θα ήταν το καλός ε, εννοούμενο ε, σχέδιο. Ε, έχουμε αυτό το θέμα ότι άλλες χώρες της Ευρώπης συνδέονται οδικά, δηλαδή πολύ εύκολα περνάς ε, από ναι, τη μια χώρα και στην άλλη. αν δείτε αν κάνετε μια βόλτα και στους δρόμους της Γερμανίας, κοντά στη Φραγκφούρτη που είναι το κέντρο των logistics, θα δείτε συνέχεια ταλίκες με τα μπέλε logistics ε, του Αλεξάκη, logistics τη Ελένη, του ναι. καθενό, που, που υπάρχουν άπειρε εταιρείε που τελικά μειώνεται το μεταφορικό κόστο πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Γιατί έχουμε ε, οδικά, οδικά συστήματα πολύ καλά, μεταφορικά συστήματα, μειώνεται το κόστος των προϊόντων και αυξάνεται η, η κίνησή τους. Εμεί εδώ έχουμε το, την, αντίθετη το, κατά, κατά, αντίθετο. την αντίθετη κατάσταση. <laughs> και τη ζωή μα να έχουμε <laughs> να μην τρακάρουμε, να μην κουτουλήσουμε κάποιον. Ακριβώ. Εδώ λοιπόν ε, ξεκινάμε από τη βάση με κάποια αρνητικά. Έχουμε και την οτροπία μα, νομίζω θα πούμε και λίγο αργότερα. Επειδή εσεί ακριβώ λόγω τη ιδιότητά σα ε, στην περιφέρεια ε, έχετε επαφέ με είτε ταξιδεύετε πολύ. Ε, συμμετέχω, σε, συμμετέχω, και εκπροσωπώ την περιφέρεια σε ευρωπαϊκά και διεθνή γεγονότα, συνέδρια, συναντήσεις που έχουν στόχο την ε, ανάπτυξη των περιφερειών, την αξιοποίηση του δυναμικού της κάθε μιας περιφέρειας. Δέχεστε όμως και ε, ανθρώπους, αντιπροσωπείες που έρχονται, οπότε ε, Ακριβώς, από, από, πολλές πλευρές, την άλλη, πλευρά, ναι, δεν, ε, αυτό έχει μια αξία ότι κάτι είναι και η Κρήτη για να έρχονται τόσοι Κινέζοι να επισκέπτονται σημαίνει ε, ότι στην δική τους λίστα αξιολόγηση έχουμε μια περίοπτη θέση χαρακτηριστικά για τους Κινέζους θα έλεγα ότι ε, κάθε αντιπροσωπεία τους επισκέπτεται την Αθήνα για λόγους αεροδρομίου και οι πρώτε, αν επισκεφθούν μία περιφέρεια σίγουρα θα είναι η περιφέρεια της Κρήτης και μετά θα πάνε οπουδήποτε άλλο. Η τελευταία, εκτός από τις επισκέψεις προηγούμενες που είχαμε, η τελευταία οι επισκέψεις αφορούσαν τεχνολογικά θέματα. Και είμαστε ιδιαίτερη περήφανοι γι' αυτό γιατί οι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Κίνας ήρθαν και είχαν συναντήσει στο ΙΤΕ, στο Πανεπιστήμιο, σε εταιρείε τοπικέ μεν, διεθνοποιημένε δε. Ε, και το αντικείμενο που είχαν ω θέμα ήταν τα θερμοκήπια. Προσέξτε ένα, ένα ωραίο τεχνογνωσία, θέμα. Το τεχνογνωσία, know -how. το know-how, το πώς κατασκευάζουμε θερμοκήπια, πώς καλλιεργούμε, γιατί, τι προϊόντα, διότι όσο και αν Μα φαίνεται παράξενο. Η Κρήτη έχει τα εύσημα σε αυτό το τομέα. Έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω είμαστε η πρώτη ή η δευτερη στη χώρα σε συνθήκε καλλιέργεια θερμοκηπίου και προφανώ εξάγουμε τα κυπευτικά προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια, του φοβόμαστε και λίγο με την καλή έννοια. Βέβαια, γιατί είναι πολύ καλή μαθητή. Αντίγραφο. Α την αντιγραφή. Αποσυντηθούν. Αλλά προσέξτε, δείτε, σήμερα είναι ανοιχτά τα πάντα. Σωστά. Όποιο θέλει αντιγραφή γράφει όποιον θέλει. Σημασία έχει, μπορείς να το κάνεις. Ναι, και με ποια και, πρότυπα, Και για πιλότητα... κάθε άλλη πρόκληση είναι ανοιχτή. Τίποτα δεν είναι κλειδωμένο πια. Ό,τι μπορούμε όμως να κάνουμε τα πάντα. Το να υλοποιήσω κάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ανοίγουμε μια παρένθεση να σας πω για το λάδι και τους Κινέζους. Αυτό θα σας το ρωτούσα τώρα γιατί Πάρα πολλέ φορέ έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων, τι γίνεται, οι συνεργασίε πάνε, έρχονται, μα αγαπάνε, ναι, αλλά. Ναι, πριν ένα έτο, περίπου ένα έτος, πήγα στην Κίνα. Στα πλαίσια μια εθνική αποστολή, εκπροσωπώντα την περιφέρεια Κρήτη. Εκεί λοιπόν ο δήμαρχο μια περιοχή μου έδωσε δώρο, αν βρείτε τι. Λάδι στα λιγκάρια. Λάδι Κίνα. Μάλιστα. Ε, το δέχτηκα με χαρά το έφερα πίσω, το πήγα στο χημείο της Ένωση Ιρακλείου να το αναλύσουμε για να δούμε τις ιδιότητες αυτού του λαδιού και να το συγκρίνουμε με το δικό μας. Ε, παρότι αυτή το στην ταμπέλα πάνω στην ετικέτα γράφουν ότι είναι αγνό, παρθένο και τα λοιπά, στην χημική του ιδιότητα ήταν υποδέστερο, μα πολύ υποδέστερο του κριτικού λαδιού. Μάλιστα περιείχε τόσα μόρια ουσίες πλαστικού μέσα που ήταν περισσότερα από τα όρια που θέτουν οι Κινέζοι για την εισαγωγή λαδιού. Δηλαδή ήταν χαμηλότερα από τα στάνταρ που βάζουν οι, ήδη. οι ίδιοι. Συμπέρασμα. Οπότε... Ο καθένας μπορεί να κλέψει, να αντιγράψει όποια ιδέα θέλει. Όμως η ποιότητα δεν αντιγράφεται εύκολα. Το δικό μας δηλαδή, αν δούμε τη βιβλιογραφία είναι άθρηση, συνάθρηση 18 παραγόντων του κλίματος, της ξηρασίας, του μικροκλίματος, της υγρασίας, του εδάφους, της σύστασης του εδάφους, όλα αυτά δεν αντιγράφονται. Εκτό και αν Άμα, στην Κρήτη του αυτό ναι, ναι, δεν πώς, ναι, δεν γίνεται. Άρα, μη φοβόμαστε σε αυτό. Να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μα για ποιότητα και δεν έχουμε να φοβηθούμε καμία αντιγραφή. Και δεν το λέω μόνο για το λάδι, το λέω σε όλου του τομεί ναι και εμεί τώρα εδώ έχουμε μια ευλογία βέβαια ακριβώ για αυτούς τους παράγοντε που είπατε να ο, παράγουμε συνδυασμός ο συνδυασμός όλων των παραγόντων κάνει το εξαιρετικό παρθένο λάδι ναι. να είμαστε μια περιφέρεια που θα δεν ξέρω, όχι πρότυπο να ήμασταν μπορούμε ε... να γίνουμε ακόμα καλύτεροι αυτό θα ναι, έλεγα. Όχι ότι δεν μιδενίζουμε βέβαια. Όχι εννοείται. σε όλου του τομεί και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί είναι και η αρχή τη χρονιά ε, και στον πρωτογενή τομέα, και στο δευτερογενή και στον τριτογενή. Ε, να πούμε για το, τον τριτογενή τομέα και τι υπηρεσίε, με κυρίαρχο τον τουρισμό. Ε, έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Πρέπει να βελτιώσουμε ε, το τουριστικό μα προϊόν. Και αυτό χρειάζεται την υποστήριξη μιας δημόσιας πολιτικής για τον τουρισμό. Το λέω έτσι και παραξενεύοντα με ακούνε. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια πολιτική από τους ξενοδόχους, καλώς έχει. Μια πολιτική από τους λεφοριούχους του τουρισμού, καλώς έχει. Μια πολιτική από τους ταξιτζήτες, μια πολιτική από τους τουριστικούς πράκτορες, κάθε μια πολιτική κλάδος. κάθε κλάδου. Όμως αυτό που μας λείπει είναι η ενωμένη δημόσια πολιτική η οποία θα προάγει όλους τους επιμέρους κλάδους σε ανώτερα στάδια. Ναι. Αν θέλετε να πάμε στον τομέα της μεταποίηση, σήμερα η πρόκληση είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή να φτιάξουμε μικροηλεκτρονική ρομπότ αυτοματισμούς. Αυτός ο κλάδος θέλει μικρές υποδομές. Δεν θέλει τα τεράστια εργοστάσια, δεν θέλει τις μεγάλες γραμμές παραγωγής. Θέλει ανθρώπινο κεφάλαιο με γνώσεις και μικρά μηχανήματα. Αυτό θα μας φέρει στην πρωτοπορία, εάν το πετύχουμε αξιοποιώντας το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνα, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, το ΜΑΙΧ, το ΕΛΚΕΘΕ, τα 7 συνολικά ερευνητικά ιδρύματα που έχουμε και ακαδημαϊκά που έχουμε στην Κρήτη. Ναι. Η αξιοποίησή τους, το να καθίσουν όλοι στο τραπέζι να μιλήσουν, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο ούτε αυτονοητό εμείς ως περιφέρεια Κρήτης και όλοι οι τοπικοί παράγοντες αρχές έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε το καλύτερο κλίμα για τη συνεργασία όλων αυτών και να τους βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να, να πατήσουμε να, να πιστέψουμε στο στόχο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, το θεωρώ πολύ κρίσιμο mm. η Γαλλία και ο Μακρόν ένας Αξιόλογο ή και αμφισβητούμενο ηγέτη, ό,τι ε, θέλετε ποια, πείτε. Ναι, στην αρχή ε, ήταν. Καθιέρωσε ω εθνική πολιτική την πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη. Και έβαλε ένα τεράστιο νούμερο από τον προπολογισμό του κράτου σε αυτή την κατεύθυνση, κάποια δι ευρώ, προκειμένου η Γαλλία να γίνει η πρωτοπόρος δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα σε δύο κατευθύνσει στον τομέα της υγείας και στον τομέα της οδήγησης χωρίς οδηγό. Mm. Το φαντάζεστε τι υψηλή στόχη είναι αυτή. Γιατί και η περιφέρειά μας να μην έχει ως στόχο την, Κάποιος την... θα πει ότι mm. όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη Γαλλία δηλαδή τα κίτρινα γυλαίκα με Αυτό τον μάτυρο. ένα τον άλλο τρόπο δείχνουν ότι και σε αυτές τις πολύ πιο αναπτυγμένες και πιο πλούσιες χώρες από μας τα προβλήματα δεν λείπουν ε, εμείς ε, δεν ξέρω αυτοεγκλωβιζόμαστε και εδώ ήθελα λίγο να μου πείτε ε, στα ταξίδια και στις επαφές σας ποια πράγματα έχετε συναντήσει αλλού να πούμε ότι σας έχουν αφήσει άφωνο σας έχουν εντυπωσιάσει ε, ενώ είναι ταυτόχρονα τόσο απλά και ενδεχομένως αυτονόητα αλλά εδώ κάπου κολλάμε ναι αυτό που μας λείπει είναι η οργάνωση. Ο Έλληνας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ έξυπνος, δουλεύει άριστα σε χαοτικές συνθήκες. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα Έλληνα και επειδή είμαι μηχανικός, αν πάρουμε και ένα Έλληνα μηχανικό και τον πάμε στη Γερμανία που είναι πολύ οργανωμένα και σε ένα εργοστάσιο που κάποια στιγμή σταματήσει να λειτουργούν όλοι για κάποιο λόγο, έχει τον τρόπο να ξαναρυθμίσει τα πράγματα, να τα βάλει μπρο να λειτουργούν. Γιατί? Γιατί έχει μάθει στην Ελλάδα του χάους να λειτουργεί. Οπότε μπορεί, μπορεί, του είναι εύκολο να συνδυάζει τη χαοτική κατάσταση με την προοπτική. Όμως δεν το κάνουμε στα καθημά, στα καθημερινά κτλ. Ο καθένας στη μικρή του δουλειά, στη μεσαία κτλ. Αυτό λοιπόν που μας λείπει είναι η οργάνωση και να πιστέψουμε σε ένα πραγματικά κοινό όραμα. Ο καθένας έχει το δικό του όραμα δεν είναι εύκολο να δεχθούμε ένα συλλογικό όραμα. Αυτό είναι μια, απαιτεί μια ερμηνεία ιστορική όμως, ναι. να τα αφήσουμε. Πρέπει και εδώ έρχομαι να και μιλάω ως δημόσιο πρόσωπο και ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών να συνεγείρουν τον κόσμο, τους επιχειρηματίες, τους νέους ανθρώπους να συνεργήσουν σε ένα κοινό σκοπό. Ο κοινό θα βοηθήσει το σύνολο την κοινωνία αλλά και μέσα από αυτό και εμένα και εσά και το γείτονα και τον αδερφό και τον ξάδερφο όλοι να ανέβουμε ένα επίπεδο ναι. να το πούμε να ανέβουμε μια πίστα στα, <ΣΣΣ> α, Ζωστά. όπως λένε Γιατί... έτσι. Ναι. Ε, αυτό σημαίνει το αυτό λένε όμως πολλά χρόνια τώρα το αυτό λένε πολλά χρόνια αυτό. αλλά είναι δύσκολο έτσι. Έτσι. και τι σημαίνει ότι θα χρηματοδοτώ ενέργειες προγράμματα σε αυτή την κατεύθυνση άρα κάνω μαγνήτη αυτή την κατεύθυνση για πολλούς τώρα αν εσύ δεν θέλεις και θέλεις να ακολουθήσει κάποιο άλλο δρόμο σε ελεύθερη κοινωνία ζούμε ακολουθήσέ τον αλλά εγώ σου δείχνω ότι ο δρόμος είναι η τέταρτη τεχνολογική επανάσταση και θα χρηματοδοτήσω έργα και εκεί αν δεν θες αυτό και θες κάτι άλλο κάν το αλλά εγώ εκεί ε, εντείνω τις προσπάθειες μου ε, ο σκοπό μα λοιπόν είναι ε, ω πολιτεία, υπό την ευρίαν έννοια, ω περιφέρεια, ω τοπική αυτοδιοίκηση, να καθοδηγήσουμε σε ε, κατευθύνσεις ανάπτυξη που έχουν νόημα, που έχουν προοπτική, που θα μα κάνουν καλύτερου, πιο ανταγωνιστικού στο ευρωπαϊκό και στο διεθνέ επίπεδο. Αυτά α, τα λέω κατόπιν των εμπειριών που έχω προσλάβει. Από τη συμμετοχή μου σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ. Δεν θα έρθει κανεί να σε πιάσει από το χέρι να σου το δείξει. Είναι εντελώ ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Αν δεν το κάνει εσύ, θα το κάνει κάποιο άλλο. Σημασία έχει ποιο θα προλάβει να πάρει μια χρηματοδότηση, mm -hmm. να το κάνει, να το πιλωτικά στην αρχή, να το βελτιώσει, να το κάνει προϊόν, να το πουλήσει πρώτο σε μια διεθνή αγορά. Η πρόκληση είναι, είναι μπροστά μα. Λοιπόν. Δεν υπάρχουν σύνορα υπάρχουν ευκαιρίε. Ναι. Άρα λοιπόν αλλαγή και νοοτροπία. Θα κάνουμε. Και νομίζω ένα... τα νέα παιδιά, mm? τα νέα παιδιά ε, την έχουν αυτή την νοοτροπία. Αυτό είναι καλό όμω, γιατί ίσω έχουν και πιο ανοιχτού ορίζοντε σε μια δύσκολη βέβαια εποχή. Κύριε Λεξάκη, ε, λέγαμε και νωρίτερα έτσι για το τι γίνεται έξω και τι κάνουμε εμείς. Και μας λέγατε στο διάλειμμα ότι υπάρχουν και περιοχές πολύ πολύ μικρότερες ή πιο απομακρυσμένες αν θέλετε, που ωστόσο έχουν καταφέρει α, να είναι α, αυτόνομες, να έχουν α, ένα περιβάλλον δημιουργήσει το οποίο το ζηλεύουμε. Ναι. Σας ανέφερα πριν <coughs> την περίπτωση του νησιού της Μαδέρα. Είναι ένα πορτογαλικό νησί στον Ατλαντικό ωκεανό, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη Στεριά και μακριά από την κυρίως χώρα της Πορτογαλίας. Όμως το επισκέφτηκα εκεί γιατί συμμετείχα στο συνέδριο που, το ετήσιο συνέδριο των περιφερειών της Ευρώπης που έγινε εκεί και έμεινα έκπληκτος από το πολύ καλό οδικό σύστημα αυτού του νησιού όπου περιελάμβανε τούνελ, κυλαδογέφυρες, δρόμους, κύριους και δευτερεύοντες και οι δρόμοι αυτοί είχαν γίνει πριν αρκετά χρόνια και ήταν και πολύ καλά συντηρημένοι. Ήταν η περίοδος λίγο μετά που έπεσε η γέφυρα στην Ιταλία <laughs> και πηγαίνοντας για το αεροδρόμιο να φύγουμε τώρα να επιστρέψουμε, υπήρχε ένα μποτιλιάρισμα γιατί έκαναν την εξαμηνιαία συντήρηση των γεφυρών εκεί. Αυτά είναι μαθήματα. Ναι, εμείς... Αφενός να έχεις φτιάξει ένα πολύ καλό οδικό σύστημα πριν από πολλά χρόνια που εμείς στην Κρήτη προσπαθούμε να το φτιάξουμε ένα, ένα 2019 βασικό χρόνια βασικό προσπαθούμε δρόμο. να το φτιάξουμε και δεν το έχουμε φτιάξει και εν συνεχεία τη συντήρηση του συστήματος γιατί κάθε σύστημα Σουστά. απαιτεί συντήρηση. Σωστά. Έτσι. Ένα μικρό μάθημα υποδομών, έτσι. Ναι. Ε, το οποίο συνέτεινε, σύν των άλλων, στο να συγκρατήσει τον πληθυσμό του αυτό το νησί. Γιατί σε όλα τα νησιά ο μεγάλος κίνδυνος είναι να χάσουν τον πληθυσμό τους. Να μετακομίσουν στο κέντρο της χώρας, όποια και είναι αυτή, να πάνε κάπου αλλού, για να έχουν καλύτερες συνθήκες ε, ζωής, εργασίας, ευκαιριών εργασίας και τα λοιπά ενώ από την άλλη τα νησιά φημίζονται για την καλή ποιότητα ζωής που παρέχουν αν λοιπόν δεν έχω καλή ποιότητα ζωής θα φύγω καλή ποιότητα ζωής σημαίνει να έχω καλό οδικό σύστημα μεταφο μεταφορικό σύστημα και οδικό και αεροπορικό και λιμενικό να έχω καλές συνθήκες εργασίας να έχω οργάνωση στη δουλειά μου να, να έχω πελατεία έτσι, όλα ναι, αυτά τα ναι, πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί πέτυχαν και συγκράτησαν τον πληθυσμό του. Ναι. Αφού τον συγκρατώ, λοιπόν, πρέπει να τον εξυπηρετώ Και κιόλας. Σε μια χώρα τώρα, γιατί έχουμε και αυτό το παράδοξο, εμεί να έχουμε μπει, όπω και άλλε χώρε, σε οικονομική επιτήρηση, στο δούνου του κτλ. Άλλε χώρε με ένα τρόπο που δεν πρέπει να είναι μαγικό, γιατί πολλέ, δεν ξέρω, ξέρανε όλε τη μαγική συνταγή, τα κατάφεραν. εμείς ε, Παλεύουμε. Εμείς ας μην απαντήσουμε αν τα καταφέραμε ή όχι. Να πούμε Παλεύουμε. ότι η Πορτογαλία τα κατάφερε, η Κύπρος τα κατάφερε, διότι κάθισαν στο τραπέζι της Εθνικής Συνενόησης, μακριά από του δημοσιογράφους και συνεννοήθηκαν για το τι είναι εθνικά αναγκαίο να γίνει. Και έκανε ο καθένα πίσω από τις θέσεις του μέχρι που βρέθηκε η επιτομή των λύσεων την οποία ακολούθησαν όλοι είτε κυβερνούσαν είτε δεν κυβερνούσαν. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να κυβερνώ εγώ και να μου κάνετε εσείς κριτική για το ακριβώς αντίθετο και μετά από λίγο κυβερνάτε εσείς, κάντε το ίδιο πράγμα και εγώ σας ανταποδίδω την κριτική που μου κάνετε γιατί δεν πείθουμε κανέναν ότι ότι είμαστε αξιόπιστοι, ότι υπάρχουν λύσεις και δεν προχωράμε, μένουμε κάνουμε ναι. σημειωτών. Αυτό όμως το διαπιστώνει ο κόσμο, κύριε Αλεξάκη Οι... αυτοί που βρίσκονται ψηλότερα μάλλον δε, του τους αρέσει αυτό το παιχνίδι και λες και προτιμά ε, ο ένας κατηγορεί τον άλλο ότι θα είναι η καταστροφή της χώρας ναι. αν εκλεγεί. Ναι. Είναι όμως χρονιά εκλογών, πολλών ε... εκλογών εκλογών. Ε, κάλπες το Μάιο καταρχήν οι σίγουρες, οι εθνικές δεν ξέρουμε, παίζεται, ίσως τον ίδιο μήνα. Ε, είναι για τις αυτοδιοικητικές Στην ε, περιφέρεια και στους ε, δήμους. Ακριβώς. Και εσείς είστε και ο μακροβιότερος ε, σύμβουλος. Ο πιο ο έμπειρος. Ο πιο έμπειρος. <laughs> <laughs> το μακροβιότερος δεν πάει με την ηλικία <laughs> βέβαια. Και ε, είναι και το θέμα των ευρωεκλογών. Έχουμε ναι. και τις ευρωεκλογές. Ναι. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν στην Ευρώπη σήμερα. Βλέπουμε και νέες δυνάμεις που έρχονται και διεκδικούν το δικό τους χώρο και κινούνται έτσι πολύ ακροδεξιά. Αυτός είναι και ο φόβος ε? έτσι. αυτών των ευρωεκλογών. Και... Τι γίνεται λοιπόν με το μέλλον ναι. το ευρωπαϊκό. Ναι. Ε, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Λέμε για τις ευρωεκλογές και λέμε σαν να είναι κάτι που θα συμβεί Μακριά από εμά. Εμεί εξακολουθούμε να το βλέπουμε έτσι. Ναι, Δεν δε είναι, είναι σωστό αυτό. Έτσι είναι σωστό. και σε άλλε χώρε. Όχι, όχι, όχι. όχι. Ε, ναι, μεν εμεί είμαστε μακριά από τι Βρυξέλλε, αν θέλετε, και αν ορίσουμε τι Βρυξέλλε ω κέντρο τη Ευρώπη. Αλλά Ευρώπη είμαστε κι εμεί. Δηλαδή, μιλάμε για τι Ευρωεκλογέ σαν να είναι γεγονότα που σημαίνουν κάπου μακριά. Ναι. Όχι. Είναι, είναι, πρέπει να τα βιώνουμε αυτά τα γεγονότα και πρέπει με την ψήφο μα να σηματοδοτούμε εξελίξει στι Βρυξέλλε, στην Ευρώπη. Ε, Λέμε ότι η Ευρώπη είναι κάτι έξω από μα. Όχι, η Ευρώπη είμαστε εμεί. Η Ευρώπη πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι, ναι μένει έχουμε τη γεωγραφική απόσταση, αλλά η Ευρώπη είναι η Ελλάδα από το 1981, λογαριάζεται Ευρώπη. Ε, να μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη ενιαία αγορά σημαίνει σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το, το ευρώ είναι το δεύτερο πιο δυνατό νόμισμα σε όλο τον κόσμο. Ε, είμαστε μια πολύ μεγάλη εμπορική δύναμη Πάρα πολύ μεγάλη εμπορική δύναμη Έχουμε αγοραστική αξία ως Ευρωπαίοι Είναι ο μεγαλύτερος, η Ευρώπη ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο Είναι mm -hmm. σημαντικά ναι, αυτά ναι, ναι. Ε, Το Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα που τρέχει σε όλο τον κόσμο Έχουμε, έχουμε επιτεύγματα ως Ευρώπη είναι στην εχμή της καινοτομία η Ευρώπη και επίσης έχει μια α, διπλωματική ισχύ πολύ σοβαρή για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Με αυτές τις σκέψεις που είναι τα θετικά, τα θετικά. θα ήθελα να προσθέσω και προβληματισμούς. Ότι καμία πολιτική δύναμη, κανένας πολιτικό ηγέτης δεν παρουσιάζει σήμερα μια συνολική στρατηγική για την Ευρώπη. Μια σφαιρική, μια ολιστική προσέγγιση για την Ευρώπη. Ναι, και μια προσωπικότητα που να ξεχωρίζει. Ναι, ναι, ναι. Και ως πολιτική δύναμη εγώ θα έλεγα, αλλά και ως ναι. ε, κάποιος άνθρωπος. Ναι. Γιατί, γιατί ταυτόχρονα με τις προκλήσεις που έχει η Ευρώπη μας γεμίζει ταυτόχρονα, το ξαναλέω, με εμπιστοσύνη αλλά και θυμό με ασφάλεια και ανασφάλεια. Μιλάω για τους πρόσφυγες, ε, ε, έχουμε και αίσθημα αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες και ταυτόχρονα α, νιώθουμε μία ανασφάλεια. Ε, ταυτόχρονα υπάρχει και μία προστιθέμενη αξία το να ζει κανείς στην Ευρώπη. Αν δηλαδή κάναμε ένα γκάλουπ και ρωτούσαμε ε, κάποιους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη αν θέλετε να ζείτε... Στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στην Ευρώπη, στην Αφρική, τι θα μας απαντούσαν. Μάλλον ότι προτιμούν την Ευρώπη. Αυτά μην τα μηδενίζουμε, είναι σημαντικά στοιχεία. Αλλά όταν είμαστε μέσα στην Ευρώπη δεν τα βλέπουμε. Πρέπει να βγεις έξω από το κάδρο ναι, για είναι να τα δεις. Και οι πολιτικές που ως χώρα χαράζεις μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια για θα... να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. Ναι. Και θα έλεγα ότι δεν αξιοποιούμε όλε τι διατηθέμενε πολιτικέ. Ναι. Όλε οι χώρε θε... όλες όλες διαπραγματεύονται. Του πόρου ή ακόμα και όταν το κάνουμε, δεν το δημοσιοποιούμε. Πολλά σχολεία που γίνονται στην περιοχή μα, σε όλη την Ελλάδα, πηγάζουν από ευρωπαϊκού πόρου. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί, τα εθνικά κρίματα δεν φτάνουν για να γίνουν. Ε, πολλοί δρόμοι, συμβαίνει το ίδιο κάποιες υποδομές το ίδιο δεν δεν ε, ξεκαθαρίζουμε ποια είναι ευρωπαϊκά και ποια είναι εθνικά. Mm -hmm. Ωραία. Θα ήθελα τώρα να δώσω μια άλλη αίσθηση. Υπάρχει ένας προβληματισμός για την Ευρώπη και ένα δίλημα περισσότερη Ευρώπη ή λιγότερη Ευρώπη. Τι θα μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματά μας. Η ακροδεξιά τάση που δείχνει να ανεβαίνει στην Ευρώπη μιλάει για λιγότερη Ευρώπη λιγότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς, περιορισμούς, νόμους οδηγίες κουλπού η άλλη πλευρά οι δημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη μιλάνε για περισσότερη Ευρώπη και θα ήθελα να αναφέρω το τι προτείνει ο Μακρόν ο Μακρόν λοιπόν μιλάει για περισσότερη Ευρώπη μιλάει για ένα νέο οικονομικό σύστημα, μία ενοποίηση τραπεζών, ενοποίηση προϋπολογισμού στην Ευρώπη. Ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή δεν θα έχουμε το Ελληνικό Υπουργείο, αλλά το Ευρωπαϊκό Υπουργείο. Αυτό κάποιος μπορεί να τον φοβίζει κάποιον, να τον φοβίζει, αλλά μήπως έχουμε να ωφεληθούμε ως φτωχή χώρα από τις πλούσιες χώρες και θα επανέλθω σε αυτό να σας πω και νούμερα. Επίσης ο Μακρόν λέει να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό στρατό που δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε τον Νατοϊκό στρατό της Αμερικής δηλαδή και των συμμάχων της, αλλά ευρωπαϊκό στρατό δεν έχουμε. Μήπως πρέπει να φτιάξουμε ευρωπαϊκό στρατό. Ε, μήπως ο, πρέπει να φτιάξουμε μία δύναμη εναντίον της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή να ενώσουμε εσωτερικά την Ευρώπη περισσότερο και να την προασπίσουμε στο εξωτερικό ναι. της περιβάλλον. Στην Ευρώπη βέβαια που βλέπουμε κράτη να ακολουθούν το δικό τους το δρόμο δηλαδή βλέπε ας πούμε Πολωνία, Ουγγαρία βλέπε που... την Αγγλία τώρα ναι, που ναι. μας αποχαιρετά ναι. ο νούπο έτσι που υπάρχουν ανακατατάξεις πολλές και διάφορες. Η Βρετανία επειδή το συζητούσα τελευταία με Έλληνες που ζουν εκεί Υπάρχει διάχυτος ο προβληματισμός μήπως κάναν λάθος και υπάρχει ένα κίνημα τώρα να ξανακάνουν δημοψήφισμα δεύτερη φορά μην τυχόν και το yeah. αλλάξουν το πρώτο και τα λοιπά γιατί έχουν μία βεβαιότητα με το Brexit δική τους τι θα συμβεί. Από την άλλη νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο για να μείνει μόνος. Εδώ βλέπουμε παραδείγματος χάρη χώρες των Βαλκανίων να θέλουν να ενταχθούν στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ, κάπου. Δεν θέλουν να είναι μόνες ναι. τους. Θέλουν συμμάχους. Ε, νομίζω ότι είναι εκ των ουκάνευσης συζήτηση για την Ελλάδα και τις σχέσεις της με την Ευρώπη. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω δύο στοιχεία απολογιστικής άποψης. Ε, στην, ε, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό οι χώρες που συμβάλλουν περισσότερο είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Οι χώρες που συμβάλλουν λιγότερο, η Ελλάδα συμβάλλει το λιγότερο, η τρίτη από το τέλος χώρα που συμβάλλει. Ε, περίπου με 5, ε, 5 δις ευρώ το χρόνο από τον προϋπολογισμό μας. Η ε, Πολωνία είναι με 10 δις ευρώ. Τα διπλά, ε, τα διπλά. Τα διπλά η Γερμανία που σας ανέφερα με 13,6 δις. Κάποιες χώρες λοιπόν βάζουν λίγα χρήματα και κάποιες βάζουν πιο πολύ. Αυτές που βάζουν τα πολλά χρήματα είναι οι χώρες που παίρνουν και πολλά χρήματα. Θα μου πείτε αυτονόητο, ναι, αλλά η Γερμανία έχει υπολογιστεί ότι τα ωφέλη της από την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς είναι 120 δις. Προσέξτε. Άρα, λοιπόν, στα 13... Βάζει 13 και παίρνει 120. Ναι. Άρα, ε, έχει κάθε λόγο να τη αρέσει η Ευρώπη. Το, το ναι. λέμε απλά. Ναι. Η Ελλάδα, ε, ε, τα ωφέλη τη είναι περίπου τα ίδια. Ό,τι δίνει, παίρνει. Ή παίρνει και κάτι παραπάνω. Το λέω αυτό γιατί αυτά τα στοιχεία τα έχω από μία έρευνα που έγινε όπου ζητούσαμε να αυξηθεί η συμμετοχή των χωρών, των πλούσιων χωρών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να λυθούν έτσι θέματα χρηματοδότησης νέων πολιτικών, η πολιτική της συνοχής και άλλες. Και υπήρχε μια αντίδραση σε αυτό. Αφού όσα βάζετε τα πολλαπλασιάζετε ναι, μετά. Δείχνουν, λοιπόν, τα πολλαπλασιάζετε. Ναι, ένα... ναι, ναι. Ναι. Και αυτή είναι η λειτουργία Μπορούμε του καπιταλισμού στην Ευρώπη και η, το, το, διαχρον, μια διαχρονική του ε, λειτουργία. Εμεί λοιπόν, ω Κρήτη, κύριε Αλεξάκη, είμαστε σε αυτό το. Είμαστε βέβαια Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον είμαστε μέρος των 200 εκατομμυρίων ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές, σε αυτές τις παραθαλάσσιες ναι, και νησκωτικές ναι, περιφέρειες, με τις ιδιαιτερότητες. παράκτιες, παραμεθόριες και... περιφέρειες της Ευρώπης οι οποίες προσπαθούμε α... να χαράξουμε το δρόμο μας. Είμαστε περίπου 160 περιφέρειες και αντιπροσωπεύουμε 200 εκατομμύρια πολιτών mm -hmm. της Ευρώπης. Τελειώνοντας λοιπόν με αυτό έχουμε ακόμα δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Ε... Τι κάνουμε από εδώ και στο εξή, και πόσο αυτά που βλέπετε εσεί έξω εφαρμο... Προσπαθούμε ναι. να τα βολέψουμε. Ναι, εδώ. ναι, ναι. Θα σα πω τι κάνουμε. Αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια στην περιφέρεια, γιατί με... αυτή είναι η βάση μα από την έναρξη του θεσμού τη περιφέρεια το 2010 και μετά, είναι να δημιουργήσουμε έναν τομέα πολιτικής ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων. Ε, μαθαίνουμε λοιπόν τις ευρωπαϊκές πολιτικές γιατί δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι τις ξέρει mm -hmm. αυτόματα ε, ε, μαθαίνουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε στην Κρήτη μέσα από τις καλές πρακτικές άλλων περιφερειών σε πάρα πολλού τομεί, στον τομέα του περιβάλλοντος στον τομέα της θάλασσας, στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από την ε, ε, υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ε, και πρέπει να σας πω εδώ ότι σήμερα τρέχουμε στην περιφέρεια Κρήτης πάνω από 30 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα τα οποία τα τρέχουμε γιατί υποβάλαμε προτάσεις, αξιολογηθήκαμε γι' αυτό και ε, τα κερδίσαμε. Όταν ξεκινήσαμε ως περιφέρεια είχαμε ένα ή δύο προγράμματα, τώρα έχουμε 30, είναι η περιφέρεια της Κρήτης που τρέχει τα περισσότερα προγράμματα από όλες τις ελληνικές περιφέρειες και μάλιστα είμαστε ένας περιζήτητος εταίρος που δεχόμαστε κάθε μέρα προτάσεις από άλλες περιφέρειες της Ευρώπης να συμπράξουμε σε έργα. Ε, γιατί κάνουμε καλή εφαρμογή, καλές πρακτικές και ο σκοπός μας είναι μέσα από αυτά να διδάξουμε την τοπική κοινωνία. Ναι, να τα βλέπουμε και στην ακριβώς, καθημερινότητά μα αυτά. Να τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας τα για να βελτιωθούμε. Mm -hmm. Για να βελτιωθούμε στο σύνολό μας. Ωραία. Οπότε με αυτή την ευχή λοιπόν κυρία Αλεξάκη. Εμείς σα ευχαριστούμε θερμά και για τις πληροφορίε και για την εικόνα που μας δώσατε. Κάναμε ένα μικρό ταξίδι στην Ευρώπη, στις περιφέρειές της. Και με χαρά να πούμε και σε επόμενη συνάντησή μας και αρκετά ναι, άλλα πράγματα. Ναι, γιατί δεν μπορεί να τα καλύψει όλα ο σύντομο χρόνος μιας συνάντησης. Καλή χρονιά να σας ευχηθούμε. Καλή χρονιά. Καλή ναι, δουλειά. Ε, είπαμε και ε, ε, χρονιά εκλογών, μήνες προεκλογική αυτή μέχρι νομίζω το... Νομίζω ότι θα είναι ένα εξάμεινο, <laughs> το πρώτο εξάμηνο <laughs> το 2019. Πολύ με... ενδιαφέρον. Πολύ παραγωγικό να είναι. Ευχαριστούμε θερμά.